Δεν θα αφήσουμε κανένα να αμφισβητήσει τα χειραρχικά μας δικαιώματα, επανέλαβε μέσω συνέντευξης τύπου το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στον φράχτη του Εύρου, του οποίου η κατασκευή του συνεχίζεται. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ούτε προφανώς χρειάζεται την έγκριση κανενός προκειμένου να συνεχίσει να προχωρά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αλλά και στην κατασκευή αποτρεπτικών έργων όπως είναι ο φράχτης. Ο φράχτης ήταν σωστό στην έκταση που κατασκευάστηκε εξαιρετικά αποτελεσματικός. Όπως είπα και χθες, θα κατασκευάσουμε τελικά φράχτη σε όλο το μήκος του Εύρου εκεί που είναι τεχνικά και γεωγραφικά εφικτό. Να γίνει αυτό, δεν χρειαζόμαστε την έγκριση κανενός και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής δεν είναι τεθειμένη να μας δώσει ευρωπαϊκούς πόρους, ειδικά για την κατασκευή του φράχτη, διότι χρηματοδοτεί πολλές δομές περί το μεταναστευτικό, αλλά όχι φυσικά εμπόδια, θα προχωρήσουμε και θα κατασκευάσουμε το φράχτη με εθνικούς πόρους. Όλα αυτά τη στιγμή που η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης υπερασπίζεται την παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία, προκαλώντας αντιδράσεις και από την Ελλάδα. Πολύ μικρό καλάθι σε ό,τι προέρχεται από την τουρκική πλευρά σαν πληροφορία. Από εκεί και πέρα όμως μια γενική τοποθέτηση θα ήταν ότι μια προσωρινή κυβέρνηση νομίζω ότι δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό τουλάχιστον ισχύει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Είναι ένα κομμάτι στα όλα όσα γίνονται στην Γλυκή Μεσόγειο και ιδιαίτερα και στη Λιβύη. Βέβαια η κυβέρνηση της Λιβύης μπορεί να ασκήσει έφεση σε αυτό. Ναι. Δεν είναι τελεσίδικο και από την άλλη πλευρά είναι λίγο θολό το τοπίο με τις εκλογές. Αναμένονται να γίνουν μέσα στο 23. Η Λιβύη έχει δύο κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει πάνω ο διεθνής παράγων. Νομίζω ότι είναι ένα αρχικό θέμα που θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Θα ήθελα επιπροσθέτως να πω ότι αυτό έρχεται στο διάβημα διαμαρτυρίας που έδωσε χθες η ελληνική κυβέρνηση προς τη λιβική κυβέρνηση. Αναφορικά με δηλώσεις σχετικά με τις έρευνες της ExxonMobil που είναι ελληνικών, ελληνικών συμφερόντων έχει ανατεθεί για την εξέρευνηση νοτίος και νοτιοδυτικός της Κρήτης και για άλλη μια φορά επισημαίνεται σε αυτό το διάβημα διαμαρτυρίας. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο αίτημα της Τουρκίας για τα F-16, υπογραμμίζοντας ότι η άποψη του Κογκρέσου είναι αυτά να μην δοθούν προς την τουρκική πλευρά. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί και έχει υποβάλει τα σχετικά αιτήματα για την απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών F-35. Από και πέρα το τι θα κάνει το Κογκρέσο σχετικά με το τουρκικό αίτημα, αποσυνδέω τα δύο. Στο δικό μου το μυαλό δεν είναι συνδεμένα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Το τι θα κάνει το Κογκρέσο σε σχέση με το τουρκικό αίτημα είναι δικό του θέμα. Αν και πρέπει να σας πω ότι η άποψη του Κογκρέσου, και μένω σε αυτό ως προς το τουρκικό αίτημα, είναι εκπεφρασμένη δημόσια και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.